Σχέση, λένε αυτοί οι οποίοι είναι εναντίον των αποφάσεων σας με ένα παράπτωμα το οποίο έχει διαπράξει κάποιος στην υπηρεσία του. Πολύ σωστά το λέτε. Υπάρχουν πειθαρχικά παραπτώματα που είναι και ποινικά. Σε αυτή την περίπτωση τι λέει ο νόμος. Όπως ξέρετε, αν κάποιος κριθεί στη φάση της διερεύνησης του ποινικού αδικήματος ότι υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις ότι έχει τελέσει το αδίκημα και ότι μπορεί να είναι ύποπτος ότι θα ξανατελέσει ίδιο ή παρόμοιο αδίκημα, τότε προφυλακίζεται. Λέει ρητά λοιπόν ο νόμος ότι σε περίπτωση που έχει κρίνει ο ποινικός δικαστής ότι υπάρχουν αυτές τις περιστάσεις, αποχρώσεις ενδείξεις και προϋποθέσεις να επαναληφθεί το αδίκημα και υπάρχει και ποινή, ως μέτρο μάλλον όχι ως ποινή προφυλάκηση, προφανώς αυτό στήθεται σε αργία, δεν παίρνει τις αποδοχές της θέσης. Να ξεκαθαρίσουμε, για να μπορούν να μας καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές μας, ότι εδώ δεν μιλάμε, όπως πολύ σωστά εσείς το διευκρινίσατε, να το τονίσω και εγώ, για ανθρώπους που έχουν κρυθεί. Πρόκειται για ανθρώπους που κατηγορούνται. Άρα, όταν κατηγορείται κανείς, δεν πρέπει να παραμείνει στην υπηρεσία του. Αλλά όχι αυτομάτως. Ποιος θα είναι αυτό που θα καθορίζει αν θα πρέπει να παραμείνει? Δηλαδή, εδώ έχω κάποιες υποθέσεις. Αρνήθηκε να ξεκινήσει μια γυναίκα αν δεν έπαιρνε φακελάκι. Αυτός ο άνθρωπος με ποιο ηθικό έτσι. Θα ξαναδεί, θα αντικρίσει πάλι κάποιον ασθενή. Οι ασθενείς οι οποίοι γνωρίζουν ότι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος κάνει αυτό το λειτουργήμα ζήτησε από μια γυναίκα τιμόγενη λεφτά για να την ξεγεννήσει. Ναι, αυτό είναι πράγματι απαράδεκτο. Αλλά δεν πρέπει να κριθεί αν πράγματι ήταν έτσι ή όχι. Μέχρι να κριθεί όμως, γιατί επιστρέφει στην υπηρεσία, κύριε Βουλή? Δεν μπορεί, κύριε. Να δείτε τι προβλέπει ο νόμος. Να είναι σε μια αργία και όταν τελεσεδικήσει εις βάρος του να. Ναι. Γιατί, γιατί πρέπει να γυρίσουν οι κριτικοί που σας ασκείτε? Αυτή η καταργήθηκε με τον νόμο. Αυτό λέω. Οι κριτικοί που σας ασκείτε είναι ότι μπαίνουν όλοι στο ίδιο τσουβάλι και γυρίζουν πίσω. Αυτό. Ακριβώς αυτό θέλουμε να αποφύγουμε. Να μπουν όλοι στο ίδιο τσουβάλι. Τι είχε γίνει? Είχε μπει μια προθεσμία 5 μηνών από τότε που βγήκε ο νόμος, ώστε όλες οι υποθέσεις που εκκρεμούσαν να κριθούν πράγματι στην ουσία τους. Όχι για να μπει η ποινή. Το αν υπάρχουν έστω και αποχρώσεις ενδείξεις. Δυστυχώς η προθεσμία κατά σύμπτωση έληξε στη μέση της προεκλογικής περίοδου, 15 Σεπτεμβρίου. Και επειδή η διοίκηση έδειξε μειώνει τα ανακλαστικά, σε όλο αυτό το διάστημα των 5 μηνών, που ήταν υποχρεωτικό να συνέλθουν. Έντονες αντιδράσεις για την επιστροφή των ΗΠΑ, το θέμα δεν συνήλθαν. Κοιτάξτε ποια είναι η λογική του νόμου. Ο νόμος λέει, από τη στιγμή που υπάρχει μια κατηγορία, το μονοπρόσωπο όργανο που διοικεί, δηλαδή ο διοικητής στο νοσοκομείο, ο υπουργός ένα υπουργείο, μόνο με την υπογραφή του, τον βάζει σε αργία τον υπάλληλο. Αλλά πρέπει να περάσει. Αν τον έπιασαν με τη γίδα στην πλάτη, κύριε Υπουργέ, εάν ένας άνθρωπος πιάστηκε με χαρτονομίσματα προσημειωμένα. Και την αστυνομία. Και έχει εκτεθεί το νοσοκομείο, οι συνάδελφοί του οι ίδιοι μέσα στο νοσοκομείο. Λέει ότι ο πρόεδρος του νοσοκομείου, π.χ., μπορεί να τον βάλει σε αργία από μόνο του. Ακριβώς. Αυτομάτως με την υπογραφή του, χωρίς πειθαρχικό συμβούλιο. Αυτός ο άνθρωπος τίθεται σε αργία. Ξέρετε, μα το παράπτωμα, δεν επι... το παράπτωμα, το πειθαρχικό συμβούλιο που λέτε, αφορά ένα παράπτωμα για κάτι που έκανε στην υπηρεσία του. Εδώ μιλάμε για ποινικό αδίκημα. Έτσι. Όταν έχει υπεξαιρέσει, καταχράστηκε χρήματα 150.000 ευρώ, όταν κατηγορείται για κατοχή, αγορά, κατοχή ναρκωτικών, όπλων και πυρομαχικών, θα πάει ο διευθυντής του να εμβάλει μια υπογραφή έτσι, ότι ξέρεις κάτι. Περιμένεις το πειθαρχικό συμβούλιο, δηλαδή. Έτσι, για να μέχρι να βγει το πειθαρχικό συμβούλιο. Όχι, αυτό λέω. Δεν περιμένει το πειθαρχικό συμβούλιο. Μόνο το μονοπρόσωπο όργανο μπορεί με την υπογραφή του να το θέσει σε αργία. Από την άλλη μεριά, μόνο η άσκηση της κατηγορίας δεν αρκεί για να βγάλει κάποιον έξω από τα καθήκοντά του, γιατί μπορεί η κατηγορία να είναι παντελώς αβάσιμη. Ας κατηγορήσω ότι σκοτώσατε τη μάνα σας, που είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό αδίκημα. Προσέξτε. Τουλάχιστον να υπάρχουν οι ενδείξεις. Υπάρχουν εκεί, είναι διακριτές οι υποθέσεις. Γι' αυτό μπαίνει σε αργία και δεν απομακρύνεται. Είναι διακριτές υποθέσεις. Άλλο να κατηγορείται ένας άνθρωπος χωρίς να υπάρχουν στοιχεία και άλλο, σας λέω, να συλληφθεί με τα χρήματα στο χέρι. Εδώ είναι. Ακούστε γιατί προέκυψε το πρόβλημα. Το πρόβλημα, η διάταξη αυτή που επαναφέραμε, ήταν η διάταξη που ίσχυε μέχρι το 2011 διαχρονικά. Ο καθένας κρινόταν και ανάλογα με το αν υπήρχαν ενδείξεις ότι πράγματι έχει διαπράξει το πειθαρχικό αδίκημα, έμπαινε σε αργία μέχρι ότου κριθεί στην ουσία της υπόθεση. Γιατί τώρα υπήρξε αυτό το πήξιμο? Επειδή με την προηγούμενη ρύθμιση, όποιος κατηγορείται για οποιοδήποτε λόγο,
χωρίς να κριθεί εάν υπήρχαν ενδείξεις ή όχι. Όλοι λοιπόν αυτομάτως. Αυτό δεν θα κριθεί όμως από το Πειθαρχικό Συμβούλιο, θα κριθεί από τη δικαιοσύνη. Λέω άλλο πράγμα. Λέω ότι υπήρχαν 900 περιπτώσεις μαζεμένες. Μάλιστα. Αυτές οι 900 περιπτώσεις έπρεπε να εξεταστούν μία προς μία. Γι' αυτό τον λόγο δώσαμε μια προθεσμία 5 μηνών από το Μάιο μέχρι το Σεπτέμβριο. Ο χρόνος επαρκούσε εάν λειτουργούσαν τα αντανακλαστικά της διοίκησης κανονικά. Επειδή δεν λειτουργήσαν, πράγματι φτάσαμε στο απαράδεκτο. Ξέρετε τι είχαμε όμως, κύριε Υπουργέ, ξέρετε τι είχαμε στο παρελθόν. Καραμπινάτες περιπτώσεις επίορκων που όταν πέρναγαν από το Πειθαρχικό Συμβούλιο τους λέγανε ένα μήνα παρακράτηση μισθού. Και μετά μια χαρά όλα. Καθυστέρηση στην εξέλιξη. Στην εξέλιξη του, στην ιεραρχία της υπηρεσίας του. Ακριβώς. Μα σε αυτό συμφωνώ. Δηλαδή γελίες αποφάσεις των πειθαρχικών συμβουλίων, οι οποίες αποφάσισαν και έκριναν με συντεχνιακά κριτήρια. Ή μετά το άλλο, η δικαιοσύνη, η τακτική δικαιοσύνη. Πόσες περιπτώσεις δεν είχαμε που αποφυλακίστηκαν άνθρωποι. Μην πάτε μακριά, δείτε με τη δίκη της Χρυσής Αυγής. Όλα αυτά τα συνυπογράφω. Με την καθυστέρηση. Μισό λεπτά και αποδεικνύουν ακριβώς αυτό που λέω και εγώ. Ότι δεν λειτουργούν τα όργανα που πρέπει να απονείμουν την. Και επιστρέφει στη δουλειά του άλλου. Η δικαιοσύνη. Ήταν ένα αστροπό και επιστρέφει στη δουλειά του. Αλλά τι φταίει ο ασθενής να συναντήσει πάλι έναν τέτοιο γιατρό, Υπουργέ μου, αυτό είναι το θέμα. Αυτό καταλάβατε. Όταν έχει βγάλει ένα όνομα, όταν ο Παπαδάκης ο γιατρός έχει βγάλει ένα όνομα ότι τα παίρνει. Πώς θα ξαναγυρίσει στην κλινική αυτή να λειτουργήσει. Μα δεν πρέπει. Αυτό ακριβώς λέω και εγώ. Οι καραμπινάτες περιπτώσεις. Έτσι. Και δεν αποτελεί παραδειγματισμό και για τους υπολείπους. Λέει, έλα μωρέ, εντάξει. Να μένουν εκτός κατηγοριών. Ο νόμος λέει ακριβώς αυτό το πράγμα. Λέει ότι για ορισμένα σοβαρά πράγματα. Ακούστε με, κύριε Δεπρό. Ο νόμος λέει ότι ορισμένα πολύ σοβαρά δικήματα. Ένας παιδεραστής δεν θα μείνει στο σχολείο ούτε μια στιγμή. Εκεί η αργία είναι αυτοδίκαιη. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις πρέπει να κριθεί. Είναι καραμπινάτη, όπως λέτε. Ωραία, κύριε Καντρούγκαλα, να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Θεωρείτε ότι το πεντάμινο με τους ρυθμούς που δουλεύει η διοίκηση σήμερα και η δικαιοσύνη μπορεί να είναι επαρκές, επαρκής ο χρόνος αυτός ή πρέπει να... Για να είναι όχι. Ουσιαστικό αυτό εγώ το διάστημα να μεγαλώσει λίγο. Αντικειμενικά ο χρόνος επαρκούσε. Αν η διοίκηση έδειχνε τα αντανακλαστικά που θα έπρεπε, αλλά άφησε πειθαρχικά συμβούλια χωρίς να έχουν συγκροτηθεί, επειδή για παράδειγμα είχε πάρει σύνταξη ο πρόεδρός τους, και με αυτόν τον τρόπο έδειξε μια ασυγχώρητη αμέλεια. Εγώ λοιπόν δέχομαι ότι έχει δημιουργηθεί μια όχι λογική, μια απαράδεκτη κατάσταση. Αλλά αυτό δεν οφείλεται στον νόμο. Κοιτάξτε όμως, κύριε Υπουργέ. Δεν είναι το ανάποδα. Κοιτάξτε, εγώ μήνες, θέλω να δούμε. 5 μήνες να είσαι χωρίς λεφτά, επειδή εδώ είναι τα κουμπιά της Αλέξανδρας. Για πάμε και στον ιδιωτικό τομέα. Για πάμε και στον ιδιωτικό τομέα που ένας άνθρωπος δεν πληρώνεται από τον εργοδότη του και προσφεύγει στη δικαιοσύνη. Ξέρετε πότε θα εκδικαστεί, κύριε Υπουργέ, η υπόθεσή του? Μετά από 4 χρόνια. Γιατί να μην έχουμε ευαισθησία λοιπόν και για αυτόν τον άνθρωπο, όπως αναφέρατε εσείς, μα 9 μήνες δεν θα πληρώνεται. Ο άλλος δεν πληρώνεται για 5 χρόνια και δεν έχει να πληρώσει την οικογένειά του. Σήμερα ως Υπουργό Εργασίας, εγώ να σας μεταφέρω κάποια ανθρωπάκια του Θεού που οδό μας αυτό μας λένε. Δεν με πληρώνει ο εργοδότης μου. Και μου λέει, πήγαινε όπου θέλεις. Δεν σε πληρώνω. Δεν έχω λεφτά. Παρ' όλα αυτά τον έχει εκεί σκλάβο και δουλεύει. Αυτός. Μα γιατί δεν προστατεύεται από πουθενά. Ναι, κύριε Παπαδάκη, είναι θέμα που ξεκινάει από το διαφωτισμό. Κάποιος να κρίνεται ανάλογα με την πράξη του και από το αρμόδιο όργανο να το επιβάλλεται ένα μέτρο. Στη διοίκηση, το αρμόδιο αυτό μέτρο είναι ο διοικητής ή ο υπουργός και το νοσοκομείο. Αλλιώς, σκεφτείτε ποια θα ήταν η κατάσταση μόνο με την άσκηση μιας κατηγορίας. Κάποιος να τίθεται εκτός κατοικών. Πάντως το Βαγγελάκη, ξέρετε κάτι. Για συνδικαλιστική δράση. Εγώ πιστεύω ότι έτσι δεν θα αποτελέσει παραδειγματισμό η τιμωρία ενός ανθρώπου, η άμεση τιμωρία ενός ανθρώπου όταν τον πιάνει με φακελάκι. Εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Εγώ έχω δώσει 4-5 φορές φακελάκι, κύριε Υπουργέ, στη ζωή μου. Με το θάνατο της μητέρας μου, με το θάνατο του πατέρα μου, υποχρεώθηκα. Και λένε ψέματα αυτοί οι οποίοι δεν έχουν δώσει χρήματα. Όταν είχαν ένα μεγάλο πρόβλημα, εκτός αν ήταν επώνυμοι και αναγνωρίσιμοι. Εγώ δεν ήμουν αναγνωρίσιμος τότε. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο χρειάστηκε να δώσω φακελάκια. Και σαν και εμένα είναι όλοι, είναι και πολλοί. Έτσι, αυτό ισχύει. Ότι πρέπει να απονέμεται δικαιοσύνη, ναι. Αλλά η δικαιοσύνη θα πρέπει να απονέμεται από τα όργανα. Εάν λέμε ότι μόνο και μόνο. Σε πόσο διάστημα όμως? Σε 3 χρόνια. Πρέπει να γίνεται κάτι τέτοιο. Θα σας πω μια ιστορία πρόσφατη. Εδώ στην Καβάλα, σε ένα χωριό της Καβάλας, θυμάστε το είχαμε βγάλει εδώ από την εκπομπή, με τη δολοφονία. Όπου ο δολοφόνος εξακολουθούσε να πληρωνόταν και πληρωνόταν από το δημόσιο. Που ήταν, έτσι, γιατί δεν είχε τελεσιδικήσει η υπόθεσή του. Ναι. Δηλαδή, όχι μόνο εκεί είχαμε το τρελό, το παλαβό.
στην Ελλάδα της κρίσης και των μνημονίων. Ήταν μια υπόθεση η οποία αποκαλύφθηκε και μάλιστα και από εμάς πριν από ένα χρόνο. Ήταν υπάλληλος Δήμου και νομίζω. Υπάλληλος ή πρώην Δήμαρχος ήταν. Είχε σκοτώσει τον. Ναι, ακριβώς. Υπάλληλος. Και πληρωνόταν κανονικά Αντώνη Δελατόλα από το Δήμο. Γιατί λέει δεν είχε τελεσυνδικήσει υπόθεση. Είναι ξέρεις τα όρια. Αυτό δηλαδή προσπαθεί ο κ. Κατρούγκαλος. Απλώς είναι τα όρια που βλέπουμε κάποιες φορές, κύριε Κατρούγκαλο, ότι είναι. Δηλαδή για σκέψου να έχει πάει εσύ να έχει δώσει φακελάκι. Για το παιδί σου είναι τιμωθάνατο, το παιδί μου είναι τιμωθάνατο, το παιδί του είναι τιμωθάνατο του αλλού. Και να το ξαναδεί μπροστά σου. Και να το ξαναδεί μπροστά του γιατί δεν έχει τελεσυνδικήσει υπόθεση. Τα παίρνει στο κρανίο άλλο. Αυτό πρέπει να λειτουργούν τα πειθαρχικά. Αυτή είναι η λογική. Η λογική του νόμου ήταν να συνεδριάζουν γρήγορα τα πειθαρχικά και να καταλήγουν σε αποφάσεις. Όχι να σέρνουν την κατηγορία. Πάνω σε αυτό είναι κύριε Υπουργέ. Εγώ κατά τη δική μου γνώμη θεωρώ ότι ο νόμος είναι σωστός. Ο διαχωρισμός μεταξύ. Διότι πρέπει να δίνουμε μια δυνατότητα στον άλλο να αποδειχθεί αν είναι ένοχος. Αυτό είναι. Άμα το πιάσει, Αντώνη, με τα λεφτά. Όμως. Εντάξει, όλους. Όμως μπορείτε να φροντίσετε ούτως ώστε η εκδίκαση από τα πειθαρχικά τέτοιων επιπροσθέσεων. Αργία άμεσα. Να είναι άμεσα. Άμεσα. Όχι ο χρόνος. Άμεσα αργία. Εκεί είναι. Εγώ παραδέχθηκα. Και σε μία εβδομάδα βγάλει την απόφαση. Πράγματι παραβιάστηκε και ο νόμος και το αίσθημα δικαιοσύνης. Αυτό είναι που λέτε. Δεν μπορεί να σέρνονται υποθέσεις. Είναι το ακριβές αντίστοιχο, σαν να εξαντλείτε το 18μηνο που ο νόμος επιβάλλει σαν μέγιστο όριο της προφυλάκτησης και να βγαίνει έξω κάποιος που ξέρουμε ότι μπορεί να είναι δολοφόνος. Η περίπτωση Χρυσής Αυγής. Όλα αυτά δείχνουν πράγματι ότι πάσχει το σύστημα. Δεν πάσχει όμως η νομική σύγκυψη που λέει. Ναι, λοιπόν, ότι κάποιος πρέπει να έχει δυνατότητα να ακουστεί. Και βγήκαν και συνέχισαν να κάνουν εγκλήματα. Πάντως, αυτό που είπε και. Το είχαμε και αυτό το φεύγω. Είδαμε στην Ίδρα τι έγινε, είδαμε τι έγινε σε άλλες περιοχές. Που ήταν κάποιοι φυλακισμένοι, βγήκαν με τον τελευταίο νόμο και πήγαν και συνέχισαν να σκοτώνουν κόσμο. Και μετά είναι κάτι άλλο. Εμείς παίρνουμε από γιατρούς μηνύματα τώρα αυτή τη στιγμή και λένε το εξής πάνω, επειδή αναφερθήκα στους γιατρούς. Τι εντύπωση προκαλεί σε εμάς όταν ένας συνάδελφός μας που μας έχει εκθέσει, έχει εκθέσει το νοσοκομείο, επέστρεψε τη δουλειά του. Έτσι. Δεν έχει συνεδριάσει το Πειθαρχικό Συμβούλιο. Δεν έχει αποφαρθεί το Πειθαρχικό Συμβούλιο. Και αυτός ο άνθρωπος έρχεται και ξαναγυρίζει εδώ. Ξέρετε, λέει, τι κλίμα δημιουργείται. Και έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Πάντως η λύση. Αλλά κύριε Παπαδάκη, να το διευκρινίσουμε αυτό. Δεν πρόκειται για τελεσυνδικία. Έχει δυνατότητα ο διοικητής του νοσοκομείου, είπαμε, με την υπογραφή του να τον βάλει σε αργία. Και μέχρι ότου δικαστή η υπόθεσή του μπορεί να μείνει σε αργία. Απλώς πρέπει αυτή η απόφαση του διοικητή να επικυρωθεί από ένα Πειθαρχικό Συμβούλιο. Να την έκανε αυτή την πράξη για εκδικητικό. Με μια προϋπόθεση αυτό να ισχύει και στον ιδιωτικό τομέα με τις διεκδικήσεις των ανθρώπων των οποίων οι υποθέσεις στη δικαιοσύνη μπορεί να περάσουν και 2 και 3 χρόνια προκειμένου να τελεσυνδικήσουν. Άνθρωποι που κάνουν τη δουλειά τους, πληρώνονται, άνθρωποι που εκβιάζονται. Υπάρχουν πάρα πολλά, κύριε Υπουργέ. Ναι, σύμφωνοι. Και είναι ευνοϊκή μεταχείριση αυτών εναντί των άλλων. Ακούστε, κύριε Παπαδάκη, αυτή είναι μια από τις βασικές αρχές του διαφωτισμού όμως. Δεν πρέπει να κάνουμε έκπτωση λέγοντας ότι επειδή καθυστερεί η δικαιοσύνη όχι, στο ιδιωτικό τομέα, αλλά να ισχύει όσο για όλους το ίδιο. Να ισχύει για όλους το ίδιο. Να ισχύει για όλους το ίδιο. Και εγώ, να ισχύει για όλους το ίδιο και να λειτουργεί το σύστημα και το ποινικό και το πειθαρχικό. Αλλά ξέρετε, βασική αρχή του διαφωτισμού ήταν. Γιατί δεν άκουσα, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα νόμο. Καλύτερα να την γλιτώσουν 10 ένοχοι. Δεν άκουσα ένα νόμο από εσάς που να λέει ότι καμία απόλυση δεν θα γίνεται εάν δεν αποδειχθεί η αναγκαιότητα της απόλυσης. Δεν τ' άκουσα. Μα ακούστε και στο ιδιωτικό δίκαιο ισχύει ότι μόνο για σοβαρό λόγο. Έτσι, γιατί ο άλλος μπορεί να πει ότι εγώ είμαι κλέφτης και σε διώχνω. Έτσι δεν είναι. Ο λόγος για τον οποίο γίνεται στο δημόσιο τομέα αυτό είναι για να εφαρμόσουμε κανόνα. Αλλά αυτή η αιμονή να ξεκινάμε από το δημόσιο τομέα ίσως μπορεί να είναι το σημείο εκείνο το οποίο να ενοχλεί τον πολίτη, κύριε Υπουργέ. Πάντως να σας πω ότι δεν είναι νέα ρύθμιση. Ήταν μια ρύθμιση που ίσχυε πάγια στο δημοσιοπαλλητικό μας δίκαιο. Σε αυτό έχετε γιατί δίκιο. Γιατί ακριβώς αντανακλάθηκε την αρχή, ότι κάποιος είναι αθώος μέσω του κριτήριου. Ας μείνουμε σε αυτό που είπατε, ότι θα γίνεται διάκριση μεταξύ των ποινικών υποθέσεων και των υπηρεσιακών παραγωγών. Και θα τρέχουν και τα πειθαρχικά έτσι, συμβούλια. Έτσι, ότι τα πειθαρχικά συμβούλια θα τρέχουν πιο γρήγορα και θα ελέγχονται για τις αποφάσεις τους. Γιατί ο κύριος Ρακιτζής είχε καταγγείλει στο παρελθόν και από αυτή την εκπομπή ότι υπήρχαν γελίες αποφάσεις πειθαρχικών συμβουλίων. Οι οποίες για βαρύτατες υποθέσεις, βαρύτατα παραπτώματα, έλεγαν καθυστέρηση μισού ενός μηνός, εξέλιξη βαθμολογικής. Για αυτόν τον λόγο υπάρχει μια ορθή αλλαγή στη συγκρότηση των Πειθαρχικών Συμβουλίων, που προφανώς διατηρήσαμε, να προεδρεύονται από δικαστικούς. Ώστε να εξασφαλίζεται ότι θα πρέπει μια δίκαιη κρίση. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ήταν ένα θέμα το οποίο είχαμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα. Ήταν στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων, στο διαδίκτυο. Και προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον με τα μηνύματα που στέλνει τον λοιπόν, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα επανέλθουμε.
και θα μείνουμε και στα ερωτήματα που αφορούν και την Χριστίνα, που έχουμε αρκετά ερωτήματα. Ναι, για φορολογικά πάρα πολύ. Πώς σας έπιασε τώρα να έχετε τόσες απορίες με τα φορολογικά σήμερα που είναι η κυρία Μανέ μαζί μας? Νιώθουμε ασφάλεια που είμαι δίπλα σας, κύριε Παπαδάκη. Αυτό λέτε, ε. Μέχρι και ο Δελατόλας λέει, κάνε γρήγορα.